Συμφώνησαν λοιπόν οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, κάμπτοντας τις αντιστάσεις στο βέτο του Ερντογάν, διεύρυναν τη συμμαχία. Ωστόσο, στη Γερμανία υπάρχει ακόμη μία επιφύλαξη, γνωρίζοντας το εκρηκτικό του χαρακτήρα του Τούρκου Προέδρου. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι φοβούνται ότι μπορεί να είναι απρόβλεπτος και πάλι για άλλη μία φορά. Παντελή. Ναι, καλησπέρα. Να πούμε τι λένε οι αναλυτές εδώ στη Γερμανία μετά τη σύνοδο, αυτή την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ σχετικά με την Τουρκία. Λένε ότι η Τουρκία με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει ενισχύσει πολύ τη θέση της μέσα στο ΝΑΤΟ, όμως σε αυτή τη σύνοδο δεν πήρε πολλά πράγματα. Σε αυτή τη συμφωνία που έγινε με τη Φιλανδία και τη Σουηδία για να δίνουν υποτίθεται μάχη μαζί εναντίον της τρομοκρατίας, για όλα αυτά, σε αυτές τις δύο χώρες, τη Φιλανδία λένε και τη Σουηδία, δεν έχει τον τελευταίο λόγο η κυβέρνηση, η πολιτική. Τον τελευταίο λόγο έχει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία δεν ενδιαφέρεται για τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι πολιτικοί με την Τουρκία. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει, λένε, μεγάλη επιφυλακτικότητα σχετικά με τον κύριο Ερντογκάν. Είναι απρόβλεπτος. Τώρα, είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μπορεί αύριο να αλλάξει πάλι πρόσωπο, το βλέπουμε σιγά-σιγά. Εμείς το έχουμε βιώσει εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Είδαμε πώς φερόταν στη σύνοδο και τι είπε για την Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά. Όπως λένε, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα τεχνητή κρίση ή στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο κοντά στην Κύπρο ή στη Συρία. Τεχνητή κρίση το ονομάζουν οι αναλύσεις. Και τι, γιατί υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις Τσαβούσογλου που έχουν ανησυχήσει πολλούς στην Ευρώπη, που λέει η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από τα σημερινά σύνορά της. Μία δήλωση που την έχουν καταγράψει. Να σου πω επίσης ότι υπάρχουν δηλώσεις και από τον πρόεδρο, από τον Γενικό Γραμματέα των Φιλελευθέρων, τον κύριο Σαραή. Οι Φιλελεύθεροι κυβερνούν μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους, ο οποίος προειδοποίησε την κυβέρνηση αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να μην κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις στην Τουρκία. Όπως είπε ο Σαραή, η Τουρκία παραμένει η αχίλλειος πτέρνα του ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι απρόβλεπτη. Άρα δεν πρέπει να δώσουμε πολλά και να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.